Καλώς ήρθατε στην εκπομπή Life in Color. Είμαι η Στεφανία Βαλσαμάκη και βρισκόμαστε μαζί με τη Μαριάννα Λαγουμίδη, παιδοψυχολόγο που αγαπάει πάρα πολύ τα παιδιά. Καλώς σας βρήκα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Είμαι εδώ για να μιλήσουμε για τα παιδιά, τα αθήθαζα παιδιά, τα παιδιά σβούρα, τα παιδιά με δέπη, τα παιδιά που είναι έξυπνα παιδιά, άνω του μεσού όρου IQ, και τα οποία μας έχουν ανάγκη, μας χρειάζονται να τα βοηθήσουμε από τη στιγμή της γέννησής τους. Μιλήστε μας για το αντικείμενο που ασχολείστε. Ασχολούμαι με τα παιδιά, αγαπάω πάρα πολύ τα παιδιά, τα λατρεύω, έχω σπουδάσει όλα μου τα χρόνια για τα παιδιά. Έχω σπουδάσει για τον τρόπο που ξεκινάει η ψυχή των παιδιών να καλλιεργείται και να αναπτύσσεται και ανάγκες των παιδιών να ζήσουν στην κοιλιά της μάνας τους μέχρι που μεγαλώνουν, που γίνονται ενήλικες. Βέβαια, η συναναστροφή με τα παιδιά και με τους γονείς σιγά σιγά μου ανέδειξε την ανάγκη να εξειδικευτώ ακόμη περισσότερο στα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες, ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, τα παιδιά με δυσλεξία και τα παιδιά με δέπη. Τα παιδιά τα αντίθασα δηλαδή και αυτά που είναι τα παιδιά σβούρα. Πρέπει να σημειώσω κάτι που πάντα το λέω. Τα παιδιά αυτά δεν είναι άρρωστα. Τα παιδιά αυτά είναι έξυπνα, έχουν πάνω του μέσου όρου IQ και πρέπει να τα βοηθήσουμε από τη στιγμή που τους παρουσιάζει δυσκολία. Ποια είναι η πιο δύσκολη περίπτωση που έχετε αντιμετωπίσει ποτέ? Πιο δύσκολη περίπτωση είναι η περίπτωση των παιδιών που έχουν υπερκινητικότητα. Γιατί αυτό δεν τους επιτρέπει να μάθουν, να δούνε, να καταλάβουν αυτό που ακριβώς τους ζητάει το περιβάλλον. Εμείς όλοι έχουμε συνηθίσει να μιλάμε σε ανθρώπους που δεν έχουν δέπη. Εξάλλου τη δέπη δεν την ξέραμε. Μέχρι πριν από 7 χρόνια δεν υπήρχε δέπη, δεν υπήρχε στην επιστήμη. Κάποιοι επιστήμονες ναι μεν την ερευνούσαν, αλλά ακριβώς με την ορολογία, με τον ορισμό που υπάρχει τώρα, με τα χαρακτηριστικά που υπάρχουν τώρα, με τις στρατηγικές που διδάσκουμε τώρα, δεν υπήρχε, δεν την ξέραμε, όπως μέχρι τώρα δεν έχει καθοριστεί πλήρως το τι είναι δέπη. Γι' αυτό και λέμε ότι ο Αμερικάνικος Ένωση Ψυχολόγων ανακοίνωσε πέρσι ότι πρέπει το παιδί να έχει 6 από τα 50, 80, 120 χαρακτηριστικά που έχουν γενικά τα παιδιά με δέπη. Άρα καταλαβαίνετε ακόμη πόσο εκτενές θέμα είναι και πόση έρευνα χρειάζεται προκειμένου να εστιάσουμε ακόμη περισσότερο στη δυσκολία αυτή. Τα παιδιά γεννιούνται έτσι, 6 με 9% των παιδιών γεννιέται με διαταραχή ελλειμματικής προσοχής ή και υπερκινητικότητα. Αλλά το Harvard μας είπε ότι έως 55% των ανθρώπων, παιδιών και ενηλίκων, ζούνε με δέπη. Αυτό σημαίνει ότι αποκτούν την δέπη λόγω κάποιας άλλης της, αφού έχουν γεννηθεί, αφού ζούνε. Τι κάνουμε εμείς οι επιστήμονες? Βλέπουμε τις ικανότητες του παιδιού, προσεγγίζουμε το παιδί, αποκτούμε την εμπιστοσύνη του παιδιού και μετά το διαχειριζόμαστε με συγκεκριμένες στρατηγικές που υπάρχουν. Αλλά πρέπει, οφείλουμε να αποκτήσουμε πολύ καλή σχέση με το παιδί. Να σας πω ένα παράδειγμα, σημερινό παράδειγμα. Συζητούσα με κάποια κυρία η οποία ήταν μόλις έχει τελειώσει το μεταπτυχιακό της στην ΔΕΠΗ και στις μαθησιακές δυσκολίες, η οποία δεν έχει καθόλου εμπειρία μέχρι τώρα. Και μου εξηγούσε πώς θα διαχειριστεί ένα παιδί με ΔΕΠΗ. Ότι θα αρχίσω να του κάνω αυτή την άσκηση και αυτή και αυτή από την πρώτη συνάντησή μου. Όχι. Λάθος. Δεν το κάνουμε αυτό στην πρώτη συνάντηση με το παιδί. Στην πρώτη συνάντηση με το παιδί, στη δεύτερη συνάντηση με το παιδί, μπορεί και στην τρίτη συνάντηση με το παιδί, χρειάζεται να μας, αυτό που κάνουμε να μας αποδεχτεί, να μας αγαπήσει. Αφού το κάνει αυτό, μπορούμε μετά να το διαχειριστούμε. Είναι λάθος, είναι έγκλημα να μην βοηθάμε τα παιδιά με τον σωστό τρόπο.
πώς μπορεί να καταλάβει ένας γονιός πως το παιδί του έχει ένα τέτοιο πρόβλημα, αν όντως είναι πρόβλημα. Δεν είναι πρόβλημα. Το παιδί δεν είναι άρρωστο, δεν είναι προβληματικό. Το παιδί έχει μία διαταραχή η οποία του δίνει κάποια μειωμένη ικανότητα οριμότητας ή μειωμένη ικανότητα αντίδρασης σύμφωνα με τους συνομήλικους. Αυτό είναι το target group που συγκρίνουμε. Οι συνομήλικοι, η εξέλιξη του σύμφωνα με την ηλικία του κατά μέσο όρο, όχι πλήρως. Αλλά τα παιδιά αυτά πάνω από το 50% που είναι έξι παιδιά έχουν άνω του μέσου όρου IQ. Άρα, εάν το παιδί το διαγνώσουμε νωρίς και κάνουμε σωστή παρέμβαση, μετά το παιδί αυτό θα αναδειχθεί πολύ, μα πολύ, μα πολύ καλή. Είναι κρίμα αυτά τα έξι παιδιά να τα χάνουμε. Και μία στατιστική η οποία ανακοινώθηκε χθες, ότι 60% των παιδιών που έχουν ΔΕΠΗ, τις πρώτες εξετάσεις που παίρνουν μέρος, είναι κατά τη βάση. Σκέφτεστε αυτό το παιδί, είναι έξυπνο παιδί. Τι θα μπορούσε να κάνει αν είχε αυτή τη σωστή παρέμβαση? Δεν είχε 18-19, δεν είχε περάσει στη σχολή που ήθελε, θα είχε πετύχει στη δουλειά του, θα είχε διαλέξει τη σχολή ακριβώς που το αναδεικνύει. Να πω ένα παράδειγμα. Δικό μου παιδί, πολύ κοντινό μου παιδί, διαγνωσμένο από τον νηπιαγωγείο με ΔΕΠΗ. Στην τρίτη γυμνασίου έκανε σωστή διαχείριση, καθώς περούσαν τα χρόνια. Από κάποια στιγμή που μειώθηκαν οι δυσκολίες του, συναντιόντουσαν με το παιδί κάθε τρεις μήνες προκειμένου να κάνουμε μία υπενθύμηση της κίνησής του και της οριμότητάς του. Όταν πήγε τρίτη γυμνασίου, συναντηθήκαμε με τους γονείς του για να συζητήσουμε, να δούμε τις ικανότητές του και να δούμε πού θα ήταν καλύτερο να το βοηθήσουμε να πάει για να σπουδάσει. Το παροτρύνουμε λοιπόν το παιδί να πάρει αρχιτεκτονική. Ήταν καταπληκτικό στο σχέδιο. Ξαναλέω, με την παρέμβαση που είχε τα προηγούμενα χρόνια, κατάφερε να πάει αρχιτεκτονική να περάσει. Πήρε πτυχίο τον Ιούνιο, μόλις τελειώσαν τα εξάμηνα. Δούλεψε ένα χρόνο, δούλεψε τόσο επιτυχημένα που οι προϊστάμενοι του είπανε ακόμα και για part-time σε θέλουμε. Και αυτή τη στιγμή κάνει μάστερ. Δεν είναι ακόμη και συγκινητικό? Πολύ συγκινητικό. Είναι εξαιρετικό. Εξαιρετικό αυτό. Είναι παράδειγμα για όλα τα παιδιά. Είναι παράδειγμα ότι μπορούν τα παιδιά με ΔΕΠΗ, μπορούν τα παιδιά με αντισυχές δυσκολίες να κάνουν μια διαχείριση η οποία είναι κάποιο κόστος στους γονείς. Δεν το αμφισβητώ αυτό. Αλλά είναι ένα πολύ μεγάλο δώρο, το καλύτερο δώρο. Το καλύτερο δώρο που θα τους κάνουν για μια ζωή. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά αυτών των παιδιών? Ξεχωρίζονται από τα άλλα παιδιά? Ένα παιδί με ΔΕΠΗ είναι ένα παιδί πολύ έξυπνο, που τα καταφέρνει πάρα πολύ σε πολλούς τομείς της ζωής του, αλλά σε κάποιους άλλους τομείς έχει λιγότερη απόδοση από ό,τι η συνομήλικη του. Και πώς το βλέπουμε αυτό το παιδί? Με ένα απλό μάτι βλέπουμε ότι αυτό το παιδί, ενώ βλέπει μια ταινία, παρακολουθεί μια ταινία, είναι ενθουσιασμένο για την ταινία που είδε, την επόμενη μέρα όμως δεν θυμάται το σενάριό της, δεν θυμάται τίποτα τι είδε ή θυμάται μόνο την αρχή. Ένα χαρακτηριστικό. Δεύτερο χαρακτηριστικό, σχετικό με αυτό. Διαβάζει το βράδυ σπίτι του. Το ελέγχει και η μάνα του. Είναι πολύ καλά διαβασμένος. Την άλλη μέρα το πρωί δεν θυμάται τίποτα στο σχολείο. Δεν μπορεί να κάνει ανάκληση μνήμης αυτών που έμαθε το προηγούμενο βράδυ. Το παιδί είναι με τους συνομήλικους. Είναι 4-5 ετών στον νηπιαγωγείο το παιδάκι. Ενώ τα υπόλοιπα παιδιά κάθονται γύρω-τριγύρω στην παρεούλα που λέμε στο νηπιαγωγείο μαζί με την νηπιαγωγό τους για να συζητήσουν το θέμα της ημέρας. Και αυτή τη δραστηριότητα πρέπει να την κάνουν γύρω στα 20 λεπτά. Αυτό το παιδάκι στα 3 λεπτά σκέφτεται ότι θέλει να πάει να πιει νερό. Μετά στα άλλα 2 λεπτά σκέφτεται ότι θέλει να πάει στην τουαλέτα. Στα άλλα 2 λεπτά σκέφτεται ότι πάει να ζωγραφίσει κάτι. Μετά από 3 λεπτά αρχίζει να πειράζει το διπλανό του. Αρχίζει να μιλάει, να παρεμβαίνει και να μην αφήνει τους υπόλοιπους να κάνουν μάθημα. Μιλήστε μας για τις δικές σας σπουδές. Ξεκίνησα τις σπουδές μου στην Αθήνα, ως νηπιαγωγός. Συνέχισα τις σπουδές μου στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου, στα 3 καλύτερα στον κόσμο, το Institute of Education, στο London University. Έκανα και εξελικτική ψυχολογία.
και διοίκηση στην εκπαίδευση του κ. Σολομανίδη. Γι' αυτό και ασχολήθηκα μετά με παιδοψυχολογία, γραφείο εδώ στην Αθήνα και γραφείο στη Μύκονο. Ήμουν πάρα πολύ ευχαριστημένη. Οι γονείς στη Μύκονο, επειδή δουλεύανε πολύ το καλοκαίρι και είχαν χρόνο το χειμώνα να ασχολούνται με τα παιδιά τους, είχαν πραγματικά πολύ καλή συνεργασία μαζί μου. Ήμουν πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα. Και εδώ διατηρούσα ένα γραφείο στο Χαλάνδρι, ήταν play school, τα παιδιά κάνανε διάφορες δραστηριότητες. Είχαμε και εδώ πάρα πολύ επιτυχία. Συγχρόνως κάνω σπουδές στη Θεσσαλονίκη, στο ψυχολόγος. Δίνω μια εργασία, παραδίνω, πήρα άριστα στην εργασία μου. Ο εκδοτικός οίκος Γρηγόρης μου ζήτησε να το εκδώσει. Εκδόθηκε σε βιβλίο, ως γκέι γιατί, αίτια της ομοφιλοφιλίας. Κάνει τα αίτια της ηλικίας, δεν είναι έως 12. Είναι. Έχει πληροφορίες από διεθνή βιβλιογραφία, έχει πληροφορίες από έρευνα που γίνει στην Ελλάδα. Δεν ασχολείται κανείς από τότε μέχρι τώρα στην Ελλάδα με αυτό το θέμα. Κανείς. Είναι κρίμα. Συνεχίζουμε με τις σπουδές μου. Μετά είχα το Play School. Μετά κάνω εξειδίκευση στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο για τις παιδευτικές δυσκολίες και δυσλεξία. Και τελικά, δουλεύοντας με τα παιδιά με δυσλεξία στο γραφείο, είδα ότι τα παιδιά έχουν και τα πιο πολλά παιδιά έχουν ΔΕΠΗ και ταραχή ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητα, η οποία επηρεάζει πολύ. Και έτσι, ενώ διάβαζα, είχα πάρει πολλές γνώσεις δικές μου, πήγα και στο πανεπιστήμιο, πήρα και το πτυχίο εκεί και τις γνώσεις, πήρα μέσα με 97% πτυχίο. Και ασχολήθηκα πλέον με το γραφείο μου και με τα παιδιά. Κάτι ενδιάμεσο που έκανα είναι ότι τότε που είχα το Play School που δούλευα με τα παιδιά και που τα παιδιά στην Αθήνα και στην Μύκονο, ο ίδιος ο εκδότης ο Σιδέρης, ο Ανδρέας, μου ζήτησε να γράψω ένα βιβλίο για να βοηθήσουμε τα παιδιά όλης της Ελλάδας. Γράφτηκε ένα βιβλίο με δραστηριότητες, το «Αρχίζω να μαθαίνω», για παιδιά 3 με 6 ετών. Είναι σε εκδόση Γιώτα Σιδέρης. Έχει διάφορες δραστηριότητες, ό,τι διδάσκουμε τα παιδιά σε αυτήν την ηλικία, 3 με 6. Υπάρχει ένα παραμύθι για κάθε μία δραστηριότητα, ένα παραμύθι που φτιάχτηκε μόνο και μόνο για τη δραστηριότητα αυτή. Για παράδειγμα, ο τετράγωνος Πρασινούλης ήταν μόνος του. Και πήγε κοντά του ο τρίγωνος Πορτοκαλούλης. Και είναι φίλοι. Κλπ. Άρα τα παιδιά από 3 ετών, μέσα από ένα παραμύθι, μπορούν να μάθουν αγγλικά, μπορούν να μάθουν τα χρώματα, να μάθουν τα σχήματα, να μάθουν τη φιλία, να μάθουν πολλά και να συζητήσουν πολλά. Αυτό το βιβλίο μεταφράστηκε στα αγγλικά. Έχει πάρει έγκριση από το Υπουργείο Παιδείας. Μπορεί να υπάρξει στις σχολικές βιβλιοθήκες. Έχει αγοραστεί από Ισπανικό οίκο και προχωράει. Πώς μπορεί να επικοινωνήσει κάποιος μαζί σας? Μπορεί να επικοινωνήσει στο info@ipavlapedi.gr, που είναι το mail του δικτύου ipedi.gr. Είμαστε δίκτυο, έχουμε ιστοσελίδα, την www.ipedi.gr. Διοργανώνουμε ημερίδες, διοργανώνουμε ομιλίες, συμβουλεύουμε τους γονείς και εκπαιδευτικούς μέσα από το site. Υπάρχει κουμπί επικοινωνίας και έτσι ώστε να δίνουμε όσο περισσότερη βοήθεια μπορούμε να έχουμε στα παιδιά. Οι γονείς οι οποίοι ενδιαφέρονται να παίρνουν πληροφορίες μπορούν να γραφτούν στο newsletter. Υπάρχει κουμπί στο iPad και έτσι κάθε εβδομάδα, κάθε Δευτέρα θα λαμβάνουν δωρεάν στα mail τους ενημέρωση στα ελληνικά. Και μία φορά το μήνα, κάθε πρώτο του μήνα, στέλνουμε newsletter στα αγγλικά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Λεγομίδη. Αυτό που κάνετε είναι πάρα πολύ σημαντικό και εύχομαι να συνεχίσετε και να δίνετε ελπίδα σε όλα αυτά τα παιδιά που σας έχουν ανάγκη. Εγώ ευχαριστώ πολύ εσάς που βοηθάτε μαζί, όλοι βοηθάμε τα παιδιά για να έχουμε ένα καλύτερο μέλλον αύριο για την Ελλάδα. Ευχαριστούμε θερμά το ξενοδοχείο Golden Age για την ζεστή του φιλοξενία σε αυτήν τη συνέντευξη που μας παραχώρησε η παιδοψυχολόγος Μαριάννα Λεγομίδη για την εκπομπή Life in Color.